Το σούτ του Μπαστιάνου κοντράρι, αποκρούει ο Κουνέλης. Ωραία κάθετη πάση στο Βασιλικό που είναι στην περιοχή. Κόβει προς τα αριστερά, πλασάρει με το δεξί. Out. Έσκεψη. Μεγάλη παλιά στο Σπέγγι. Offside λέει ο βοηθός. Παίζεται ο διαιτητής. Δεν μπορεί ο Σπέγγις που πήρε την μπάλα από αντίπαλο. Μεγάλο πλάγιο, κεφαλιά προς τα πίσω, σωρς ρώνεται σουρουμπάκι, λίγο out, καλό σουτ. Ξεκινάει την κούρσα ο Μπαστιάνος. Κόβει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στο Μάντιγκα που αποκαλεί θέση αστοχή. Χέρι στο διώξιμο του Μπαστιάνου, πέναλτι σφυρίζει ο διαιτητής. Εκτελεί ο Καλεώδης 1-0 στο 27 σε μια φάση που οι φιλοξενούμενοι διαμαρτύρονται. Πάσα από αριστερά ο Γιακούμας, θα πεταχτεί, θα πλασάρει, σκοράρει 2-0 στο 47. Σέντρα σου το Βασιλικός, δύσκολο ο Βαφιάδης, ο Γιακούμας πάλι, ανοιχτό κοντρόλ, 3-0, τιμωρεί την άμυνα, ξανά που δύο φορές αδράνησε, 3-0 στο 68. Ο Σιταράς κρατάει, ωραία τρίπλα. Καλό σουτ, διώχνει με γροθιές ο Κουνέλης. Εκτελείται το κόρνερ, διώχνει ο τερματοφύλακας. Ο Ντούλης με το κεφάλι κάνει το 3-1 στο 73. Ο Σπέγγις προσποιείται, σουτάρει, χέρι ζητούν οι φιλοξενούμενοι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Κόβει, πλασάριο Σουρίας, άουσο 92. Παίξαμε καλά. Παρόλο τις απουσίες που είχαμε, είχαμε σημαντικές απουσίες. Αλλά τα παιδιά που έπαιξαν ανταποκρίθηκαν. Είμαστε καλή ομάδα. Δεν έχουμε, σε σχέση με τα αποτελέσματα τα προηγούμενα, παίζαμε μπάλα, δεν μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Ήθελε λίγη ψυχραιμία και λίγο να πάρουμε τα πάνω μας. Πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε. Θα αποτελέσει δηλαδή κάποια αρχή αυτό το παιχνίδι για τη συνέχεια, έτσι νομίζετε. Έτσι ήταν λέτε. Από το προηγούμενο έχει ξεκινήσει η προσπάθεια. Αλλά εντάξει, τώρα έχουμε μείνει πολύ πίσω, βλέπουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Δουλεύουμε πολύ στις προπονήσεις. Έχουμε εμπιστοσύνη η ομάδα και στους παίχτες και ήδη στον εαυτό τους. Απλά μας είχε πάρει λίγο από κάτω. Ωραία, και το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπεις σε δεύτερης κατηγορίας? Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, και συναρπαστικό. Περιμέναμε τον Αποχή ότι θα είναι πολύ μπροστά και τελικά βλέπουμε ένα Πανινούσιο που δεν περιμέναμε ότι θα είναι τόσο καλός. Η Ένωση είναι καλή, έχει καλές ομάδες και αν βρεθεί σε άσχημη μέρα μπορεί να χάσει με 3-0 και αν είσαι σε καλή μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε παιχνίδι με 2 και 3-0. Σίγουρα σήμερα, σε συνέχεια μιας δύσκολης εβδομάδας που είχαμε, ήταν πάρα πολλές οι απουσίες, οι οποίες σίγουρα δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Αυτό το γνωρίζαμε από πριν. Όλο το θέμα μας μέσα εβδομάδα ήταν να δούμε πώς αυτές οι απουσίες θα μπορέσουμε να πάμε έτσι στο παιχνίδι, ώστε να είναι λίγο πιο κλειστό δυστυχώς. Όσα παιδιά παίξαν σήμερα ήταν κατώτερο των περιστάσεων. Δεν έχω παράπονο από την προσπάθεια, έχω παράπονο από το πόσο συγκεντρωμένοι ήταν
ή από το πόσο ποιοτικά γίνανε ορισμένα πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι τη φάση ενός πέναλτι, το οποίο κατ' εμέ ήταν 100% ακούσιο, δεν υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης. Διώξιμο του αμυντικού και διώξιμο του αμυντικού προς τα πίσω και διώξιμο στον ίδιο χωρίς καμία πρόθεση, χωρίς να αποκτάει κανένα πλεονέκτημα. Ο ορισμός του ακούσιου χεριού, κατάλληλο, διότι ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν σε όλα τα σφυρίγματα, ήταν πάρα πολύ καλός. Το θέμα είναι ότι σε συγκεκριμένη φάση και όταν πας να διαμορφώσεις αποτέλεσμα πρέπει να είσαι σίγουρος. Εκεί έκανε λάθος. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι δεν καλύψαμε τις απουσίες μας. Ευελπιστούμε από εβδομάδα που θα έρθουν τα παιδιά που μας λείπουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συγκεκριμένα άτομα για δικιά μας την ομάδα, να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι, γιατί σίγουρα, και αυτό θα το δείξει ο χρόνος, σίγουρα η βαθμολογική θέση που έχουμε και αυτό που βγάζουμε σαν εικόνα δεν είναι η ομάδα μας. Θα επιβιωθούμε, θα αλλάξει αυτό και σιγά σιγά θα πάει η ομάδα εκεί που πρέπει να πάει.